Καλησπέρα συνάδελφοι, καλωσορίζουμε εδώ πέρα τους συναδέλφους με μεγάλη μας χαρά, συνεργατούπολη του Πειραιά, τους αγωνιστές συνδικαλιστές της Γαλλίας και στο πρόσωπό τους το σύνολο των εργαζομένων και του λαού της Γαλλίας που εδώ και μήνες έχουν ήδη γράψει ιστορία και είναι μεγάλη τιμή μας που θα τιμήσουμε τη φετινή πρωτομαγιά μαζί τους δίνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως οι εργάτες και οι εργάτριες μαζί με την νεολαία και τον λαό σε Ελλάδα και Γαλλία δεν έχουμε πει την τελευταία μας λέξη. Συνάδελφοι, είναι σήμερα μεγάλη μας τιμή να σας καλωσορίσουμε συνεργατούπολη του Πειραιά στη Μήτρα των Ιστορικών Οργανώσεων της εργατικής τάξης της χώρας μας, εδώ όπου το 1999 ιδρύθηκε το ΠΑΜΕ. Συμμετεχόμαστε στον Πειραιά με τη μεγάλη αγωνιστική παράδοση, με αγώνες και προσφάρει το εργατικό μας κέντρο που γράφτηκαν με, που έδωσαν με αίμα στις χρυσές σελίδες της αξικής πάλης χώρας μας. Όπως η απεργία του 1923, την οποία χτύπησε με βία η κυβέρνηση χρησιμοποιώντας αστυνομία, στρατό εναντίον των απεργών στο Πασαλιμάνι, δολοφονώντας 11 εργάτες, αφήνοντας 100 τραυματίες και συλλαμβάνοντας 500 απεργούς. Αυτή την ιστορία συνεχίζουμε να γράφουμε σήμερα με νέους μεγάλους αγώνες για τη ζωή και τα δικαιώματα της εργατικής τάξης. Από τις ηρωικές απεργίες των απεργατών, κόντρα στις επιστρατεύσεις, κόντρα στα ΜΑΤ και στα ΟΗΤ, οι μεγάλοι αγώνες των μεταλλεργατών σε ναυπηγεία, αλλά και οι πρόσφατες απεργίες των ΜΑΤ για το έγκλημα στα Τέμπη, δύο από τις μεγαλύτερες απεργίες των τελευταίων χρόνων, με σύνθημα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», με πάνω από 2,5 εκατομμύρια κόσμο να διαδηλώνει και να καταδικάζει όλες τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, αλλά και το Ιταλικό μονοπόλιο. Και φυσικά, εδώ στο Πειραιά, είχαμε τις μεγάλες απεργίες των λιμενεργατών της Κόσκο, αγώνας που όχι μόνο εργαζόμενοι δεν λύγησαν, αλλά κατάφεραν να γονατίσουν το Κινέζικο μονοπόλιο. Γι' αυτό οργανώσαμε δράση αλληλεγγύης με τους εργάτες της Ιταλίας,
της Ισπανίας, του Καζακστάν. Γι' αυτό οργανώσαμε τεράστια έκφραση υλικής βοήθειας με τα θύματα του σεισμού σε Τουρκία και Συρία. Γι' αυτό βρισκόμαστε στο πλευρό των λαών της Κούβας, της Παλαιστίνης και όλων των λαών και των εργατών σε όλο τον κόσμο που αγωνίζεται. Σήμερα εδώ από τον Πειραιά στεκόμαστε στο πλευρό των εργατών της Γαλλίας. Όπως μας έδωσαν δύναμη αυτοί, σήμερα τους δίνουμε εμείς. Λέμε λοιπόν από εδώ στα αδέρφια μας, τους εργάτες της Μασσαλίας, του Παρισιού και όλης της Γαλλίας. Συνάδελφοι, δεν είστε μόνοι. Ο αγώνας των εργατών της Γαλλίας είναι και δικός μας αγώνας. Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών. Νίκη στον αγώνα των πάλων εργατών. Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά, ζήτω η εργατική τάξη, οι αγώνες των εργατών όλοι τους δόντους θα νικήσουμε.